βρισκόμαστε στη μέση τη τουριστική περίοδου. Δυστυχώ η εργοδοτική αυθαιρεσία συνεχίζεται από μερίδα εργοδοτών. Ήδη έχουν εντατικοποιηθεί η έλεγχοι τόσο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και από το Περιφερειακό Ελεκτικό Κέντρο Αρφαγισμένο. Εμείς σαν Σωματείο συμμετέχουμε σε αυτούς τους ελέγχους, βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα εργοδοτικές παραβατικότητες όπως μη τήρηση του ωραρίου εργασίας και βλέπουμε εργαζόμενους να εργάζονται πέρα από το ωράριο εργασίας, επίσης βλέπουμε εργαζόμενους ενώ είναι σε ρεπό, εργάζονται κανονικά. Εμείς λέμε ότι πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας που το ώστε να γίνονται ουσιαστική έλεγχοι την ώρα που θα μπαίνει ο εργαζόμενος στην εργασία του θα χτυπάει την κάρτα και επίσης την αποχώρησή του να ξαναχτυπάει. Μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι εργαζόμενοι ε, Μα κάνουν καθημερινέ καταγγελίε και βλέπουμε του μισθού που παίρνουν ότι υπάρχουν αρκετέ μεγάλες διαφορές από 100 έω και 200 ευρώ. Καλούμε λοιπόν του εργοδότε, εάν θέλουν εργαζόμενου στον κλάδο, να σεβαστούν τους εργαζόμενου. συνθήκες συνθήκε εργασία ε, μεγάλη εντατικοποίηση λόγω έλλειψη εργατικού δυναμικού. Βλέπουμε εργαζόμενε να καλύβουν δύο και τρει θέσει ε, επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη έλλειψη. Εμείς στο επόμενο διάστημα όλα αυτά τα προβλήματα θα τα μεταφέρουμε στο νέο Υπουργό Εργασίας και συγκεκριμένα την επόμενη εβδομάδα και ζητάμε άμεση λύση. Ζητάμε τη στελέχωση αυτών των ελεκτικό μηχανισμό, την ενεργοποίηση της ψηφιακή κάρτα εργασία. Θα του βάλουμε επιτακτικά το θέμα του Ταμείου Ανεργία, που το ώστε όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με την απασχόληση, να υπάρχει και η επιδότηση ανεργία. Είναι το ΕΦΑΠΑΞ που μα απασχολεί, αλλά πιο σημαντικό από όλα είναι η υγιεινή και ασφάλεια στου χώρου των ξενοδοχείων, που το ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν σε ένα ασφαλέ εργασιακό περιβάλλον. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια περιφερειακή παγκρίτια σύσκεψη με την Ομοσπονδία Επιστητισμού Τουρισμού. Εκεί λοιπόν αναλύθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και τον κλάδο γενικότερα. Εμείς δεσμευτήκαμε εκεί ότι το επόμενο διάστημα το στο ραντεβού που έχουμε με τον Υπουργό Εργασίας θα αναπτύξουμε και θέλουμε λύσεις άμεσες.